κεφάλι μου! Squeaker. What the f***! Καλημέρα σας, μικρή μου γατούλα. Και σένα, μικρό μου σκυλάκι. Έχετε καμιά ιδέα τι μέρα είναι σήμερα? Είναι πρωταπριλιά, κυρίες και κύριοι. Μπορεί όχι πρωταπριλιά όταν το βλέπετε, αλλά σίγουρα είναι πρωταπριλιά για εμένα. Ακριβώς εδώ, 1η Απριλίου. Είδατε και τι ώρα είναι. Πρέπει να κάνουμε την Εφέλη να νομίζει ότι λείπω από το σπίτι. Και όλοι ξέρετε που θα κρυφτώ. Που δεν θέλουμε είναι να έρθει ακριβώς τώρα, γιατί είναι ακριβώς η ώρα που έρχεται. Γιατί το κάνω όλο αυτό, είναι πρώτα απριλιά και υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Δεν έχω καμία ιδέα για φάρσα. Στρίβει ακριβώς τώρα. Με πήρε τηλέφωνο, ρε μάλλον. Αυτό που αγαπώ με τα vlogs είναι ότι πάντα, ακόμα και αν δεν έχω τίποτα να κάνω, πάντα κάτι θα βρεθεί. Σήμερα είναι 1η Απριλίου. Μα το Θεό. Αν πετύχει αυτή τη φάρσα, σας παρακαλώ κάντε ένα subscribe μόνο και μόνο για την προσπάθεια, έτσι. Που στην πραγματικότητα δεν είναι η αληθινή φάρσα, στη συνέχεια θα έχει κι άλλο. Γιατί γάμγισα, κάνε μου! Γιατί γάμγισα! Αντί να κάνω κανένα μπου! Κανένα νορμάλ ήχο, γάμγισα, μπρο! Αυτό ξέρεις σημαίνει όμως! Η επιστροφή των vlogs, Νεφέλη! Η επιστροφή των vlogs! 1η Απριλίου! Επιστροφή vlog. Δεν ξέρω αν ξεκινάει κανένα prank wars αυτό. Όλοι κάνουν prank wars με YouTubers, με φίλους, με εγώ κάνω με την αδερφή μου. Αλλά καλό ξεκίνημα για τα vlogs πάλι, ε. Περίμενε, γιατί παίζει να μην το έχω κάνει ξεκάθαρο. Τα Frankie's vlogs ξεκινάω. Έχει μια γάτα πίσω σου, Νεφέλη. Λέω πως γίνεται όλα τα πράγματα να είναι εδώ. Να μην έχει πάρει ούτε χαρτομάτι, να τα έχει αφήσει πάνω στον καναμπέ του. Παρ' όλα αυτά όμως, καλά ακούσατε. Frankie's vlogs είναι πίσω. Είναι επίσημα πίσω. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ να το γιορτάσουμε μαζί, έλα. Έλα να γιορτάσουμε μαζί την επιστροφή. Σου υπόσχομαι ότι θα πάμε μια μεγάλη βόλτα. Τη μεγαλύτερη βόλτα που έχει πάει ποτέ. Λοιπόν, λέω ξεκάθαρα εδώ ότι δεν θα έκανα κάτι στην αδερφή μου το οποίο θα τη σκοτώσει. Μάλλον. Αλλά κάτι που θεωρείται φάρσα. Τι είναι αυτό που έχει, το κρέας. Κοτόπουλο είναι, Φέλη. Φέλη, κοτόπουλο είναι. Φάτε και να δω αν είναι καλά. Άκου. Μπορεί αυτή η φάρσα με το full πιπέρι πάνω στο κοτόπουλο να μην πέτυχε και να μην το φάγεις από την αρχή. Αλλά σήμερα δεν θα σταματήσω. Μέχρι να κάνω την πιο πετυχημένη φάρσα. Έχασα. Φύγα τρίτος. What the fuck. Ένα ακόμα πρωταπριλιάτικο θέλω να σου πω και έφυγα. Δεν είχα πετσέτα να σκουπιστώ που έκανα μπάνιο. Ξέρεις με ποια σκουπίστηκα. Ελπίζω όχι με δικιά μου. Με τη δικιά σου, baby. Okay. Νομίζω ότι είναι απλά ένα πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά τελικά μάλλον όντως κάτι συμβαίνει. Για την ακρίβεια, νόμιζα πως η αδερφή μου με τρολάρει, αλλά τελικά δεν με τρολάρει καθόλου. Είναι όντως άρρωστη και από ό,τι φαίνεται είμαι κι εγώ. Οπότε είμαι αναγκασμένος μάλλον να κάτσω εδώ μέσα για την υπόλοιπη εβδομάδα. Και είχα τόσο hype για τα vlogs, δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρόκειται να με σταματήσει αυτό όμως. Αν με σταματήσει αυτό, είμαι αδύναμος. Μέσα στο σπίτι κυκλοφορώ έτσι. Θα σας πω την αλήθεια. Κυκλοφορώ έτσι ακριβώς. Σε αυτό το κανάλι πλέον δεν περιοριζόμαστε στις ιδέες. Όχι, καμία σχέση. Θα έπρεπε πιστεύω να έχω ξυριστεί. Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, στο επόμενο vlog θα ξεκινήσει έτσι, θα ξυρίζομαι. Υπόσχομαι σε όλους. Για την ώρα, μήπως να φτιάξω λίγο να κοιμηθώ. Δεν μου αρέσει να πολύ λόγο, το ξέρετε, αλλά τελικά έχω βρει μάλλον αυτό που θέλω. Έχω βρει το hype ξανά και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Αν βάλω Δευτέρα, τελείωσε. Τελείωσε, μάγκες, κουμπώνω Δευτέρα και φύγαμε. Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Hype is back. Και για να καταλάβετε τι εννοούσα στην αρχή που είπα Frankie's vlogs, ότι τα Frankie's vlogs επιστρέφουν και όχι τα απλά τα vlogs. Αυτό εδώ θα υπάρχει περισσότερο, θα μιλάμε μεταξύ μας, μάγκες. Και πέρα από αυτό, δεν σημαίνει ότι θα βλέπετε απλά την καθημερινότητά μου, θα βλέπετε τις τρέλες της καθημερινότητάς μου. Και ναι, μπορεί η καθημερινότητά σου, Φράγκη, να μην είναι τόσο εντυπωσιακή, αλλά θα την κάνουμε μαζί. Για την ώρα, εγώ θα κάτσω να δω καμιά ταινία. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, μιας και είμαι λίγο αρρωστούλης. Θα σας αφήσω να απολαύσετε το υπόλοιπο vlog πολύ προσεκτικά. Παίξαμε και ένα παιχνίδι του Γιανούμπα. Λέγεται Ότι γίνει Πονγκ. Πω την αλήθεια, εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο άσχημα. Έχω χρόνο για την ακρίβεια να σκεφτώ τι θα κάνω στα επόμενα vlogs. Προς το παρόν μπορούμε να πάμε στις προηγούμενες μέρες που ήμουν παρέα με τον Γιανούμπα και τα παιδιά. Ω, Παναγία μου, δεν χορταίνω να το ακούω αυτό, ε. Μη ρωτήσετε καν. Δεν είναι κανείς μα κανείς εδώ.
Πες μου ότι είναι ανοιχτά. Α, ο Φράγκη. What the fuck, ρε μπρο, δεν με τρομάξει κανείς. Αρχικά καθημερινά ένας 1.65 με κουκούλα. Πού να τρομάξω. Λέω πρώτα πριλιά. Φυσικά τώρα που είμαι για ληστέψω δεν έχεις κάμερα. Όχι, είναι τέτοιο. Τα παπούτσια του είναι ακριβά. Τα παπούτσια του. Πόσο πιστεύετε μπορεί να κάνω bench. Μηδέν. Α, μπορεί. Μπορεί. Δύο, τρία, μπράβο, μπράβο. Θα πιούμε λίγο ήλιον. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Λοιπόν, μαγκές, πήγαμε! Έλα ρε μαγκές. Άλλαξε η φωνή μου καθόλου, νομίζω είναι ανοιχτή. Εγώ θα... μπρο, δεν το είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου, να ξέρεις. Ποτέ όμως. Τι λες ρε μπρο, αφού έχουμε μαζί σόρτ που το κάνεις. Πάμε. Το hype είναι αληθινό. Το hype είναι αληθινό. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Άρα συλλέει βλάκα. Πάμε. Ω, για πολύ και έγινε τη φωνή μου. What the fuck. Πάμε, πάμε, πιες. Ρε μαγκα, τι λέτε. Έλα. Ναι, καλά είσαι. Έκανα ένα χειρουργείο στο λαιμό, θα μείνει έτσι φωνή μου. Άντε, τα λέμε, τα λέμε. Με έχετε ξαναδεί να παίζω πινκ-πονκ με ρακέτα, κανονική. Όχι, αλλά με έχετε ξαναδεί να παίζω πινκ-πονκ με ό,τι να είναι πράγματα. Ναι, όποιος χάσει πόντο, απλά αλλάζει και η ρακέτα του. Έλα! Όχι! Όχι! Κοίτα λίγο εδώ! Πάλα! Έλα! Τι σου είπα, ο χαμένος θα πρέπει να φτιάξει τραπ κομμάτι. Κατάλαβα. Έχασα στο πινκ-πονκ, γι' αυτό ήρθα εδώ να χώσω στο λεπτό. Κριντζ είναι αυτό, δεν θέλω να το ξανακούσω. Μα ο Κριστοφέρ μου φτιάξε το beat που δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μην πιω και να τρελαθώ. Έχω τρύπια κάλτσια.